Θα φάνε όλοι μεγάλη πουτσα! Ναι, θα στηρίξουμε το Βιτάλη, θα στηρίξουμε το Βιτάλη να μπουν μέσα στη Βουλή, αλλά μετά όμως δεν θα μείνει ο Βιτάλης. Για να σας το πω δηλαδή ξεκάθαρα, ωραίο είναι το σύνταγμα του Καποδίστρια, αλλά ήταν και ένας Καποδίστριας. Και όταν βλέπω τη φάτσα του Βιτάλη δίπλα στη φάτσα του Καποδίστρια, λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγος για να το παίξει Καποδίστριας. Όλοι οι Αθηναίοι στο Σύνταγμα, όλοι οι Αθηναίοι που με ακούνε, να βγουν στο Σύνταγμα να στηρίξουν τον ελληνικό λαό να μπουκάρει μέσα στη Βουλή. Ήρθε η ώρα να γίνει της κακομοίρας στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να μείνουν άλλο εκεί πάνω. Είναι όλοι τους μία ολόκληρη στοά. Όλη η Βουλή και αυτοί που ετοιμάζονται να μπουν και όσοι βγήκαν και όσοι είναι τώρα μέσα, είναι όλοι τους μία ολόκληρη στοά. Μια μυρμικοφωλιά που κατεργάζεται και κατατρώει και τον Έλληνα και το βιός του. Τελειώσαμε. Η Ελλάδα είναι δική μας. Δεν είναι δική σας. Θα σας το αποδείξουμε ότι είναι δική μας. Έξω, έξω όλοι! Γιατί αν μείνετε δεν θα έχετε καλό τέλος. Σηκωθείτε και φύγετε τώρα, δεν θα έχετε καλό τέλος. Ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας αυτή τη στιγμή είναι σε σφοδρή κόντρα, διότι ο Μητσοτάκης έχει πολιτική σύγκληση με την Τουρκία, διότι έχει τα συμφέροντά του είναι το μοίρασμα του Αιγαίου με τους Τούρκους. Από την άλλη, ο Δένδιας έχει καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης έχει κατσικωθεί για τα καλά και δεν είναι εύκολο να τον ρίξει παρά μόνο με πραξικόπημα, το οποίο όμως δεν πρέπει να είναι φανερό, διότι στα φανερά πραξικοπήματα, τα πραξικοπήματα αυτά έχουν ημερομηνία λήξης, όπως είχε και ο Παπαδόπουλος, γιατί ο ελληνικός λαός είναι βαθύτατα δημοκρατικός λαός. Έχει βάλει λοιπόν τον Βιτάλη να μας μιλήσει για το σύνταγμα του Καποδίστρια, λες και τόσα χρόνια δεν μπορούσε να βγει νωρίτερα ο Βιτάλης να μας μιλήσει για το σύνταγμα του Καποδίστρια και να πει ρε εσύ τι γίνεται. Τώρα γιατί? Γιατί έχει πλάτες. Εμείς για την ώρα, αν θέλετε να ξέρετε, συμφωνούμε με την κίνηση του Βιτάλη. Παρόλο που από πίσω είναι ο Δένδιας, διότι σας είχα πει ότι κάποια στιγμή θα βγει ο στρατός στον δρόμο. Χίλιες φορές λοιπόν να βγει ο στρατός στο δρόμο και μετά ένα-ένα τα γκούρια τα θερίζουμε. Μετά από αυτό το χαρτί σειρά έχει ο Κασιδιαράκος. Θα φάνε όλοι μεγάλη πουτσα!